Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Έχω σήμερα το βράδυ έτσι μια καλεσμένη που την εκτιμώ. Μια πολιτικό η οποία είναι νέα στην ηλικία, αλλά όχι τόσο νέα στην πολιτική. Έχει ένα βαρύ όνομα. Ένα βαρύ πολιτικό όνομα, τυχαία όμως. Το όνομά της είναι Καραμαλή. Είναι η κυρία Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα, Κώστα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μικρή δεν είμαι, μεγάλη είμαι. Και στην πολιτική, εντάξει, είμαι κανονική, ούτε παλιά, ούτε καινούρια. Κοίτας, έχεις εκλεγεί από ό,τι έχω σημειώσει εδώ πέρα. Έχεις εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία Μάιο και Ιούνιο του 2012, ναι. Ιανουάριο και Σεπτέμβριο του 2015, τώρα το 2019. 8 χρόνια, φίλε. Δεν είμαι παλιά, αυτό εννοώ. Λοιπόν, σε άλλους είμαι... πρωταθλήτρια γενικά. Πρωταθλήτρια στίβου, πρωταθλήτρια της ζωής, πρωταθλήτρια της πολιτικής. Μαμά δύο παιδιών που τα έχει μεγαλώσει και είναι και πολύ μια χαρά τα παιδιά της. Πώς είναι, ο ένας είναι ο... Η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ είναι μικρή. Είναι 20 χρονών. Η μικρή. Και ο Στρατής είναι 29. Τι κάνει ο Στρατής? Ο Στρατής έχει τελειώσει ΑΣΟΕ πληροφορική και τώρα κάνει ένα μεταπτυχιακό τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο, τέλεια. Και η μικρή πέρυσι μαζί με τις εθνικές εκλογές, τις ίδιες μέρες, Κώστα μου, έδινε πανελλαδικές. Και... τα κατάφερε. Κατά. Πέρασε παιδαγωγικό. Μπράβο. Πάτρας. Μένει στην Πάτρα. Παιδαγωγικό. Ναι, δασκάλα. Είναι δασκάλα, ε. Μόνο αυτό ήθελε. Της αρέσει. Μόνο αυτό ήθελε. Μόνο αυτό ήθελε. Περνούσε νηπιαγωγόν Αθήνα, αλλά ήθελε δασκάλα. Και βεβαίως συνάδελφος μου για χρόνια πολλά και πολύ επιτυχημένη, κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα της ημιτελικής φάσης των play-off σήμερα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με νίκες επί του Πανελλήνιου και του Αμαρουσίου αντίστοιχα. Όντας αθλήτρια και ίδια. Ήσουν στο στίβο, στο Άλμα εις Μήκος. Ήμουν στο Άλμα εις Μήκος, πρωταθλήτρια Ελλάδας, Βαλκανιονίκη, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, μια χαρά κοπέλα είσαι και όμορφη είσαι. Πώς σου ήρθε να μπει στην πολιτική, μπορεί να μας πεις? Λόγω ονόματος, ας πούμε. Όχι. Το όνομά της είναι τυχαία, είναι η Καραμαλή. Δεν έχει συγγένεια με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κώστα Καραμαλή, δεν είναι? Όχι, δεν έχω. Είμαι Βορειοελλαδίτισσα, Θεσσαλονικιά, με μικρασιατικές ρίζες και με μητέρα από Θεσσαλία. Μάλιστα. Προέρχομαι από μια οικογένεια που ασχολούνταν με την πολιτική πάρα πολλά χρόνια, από τότε που με θυμάμαι. Με θυμάμαι να είμαι μέσα σε λεωφορεία, σε προεκλογικές συγκεντρώσεις αρχηγών. Λόγω πατέρα. Πατέρα και μητέρα. Και μητέρα και πατέρα ασχολούνταν με την πολιτική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε οργανωμένη δηλαδή. Ο πατέρας μου ήταν εκ των ιδρυτών μιας τοπικής της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, Γεννήσεως Σωτήρος. Νέας Δημοκρατίας ή ΕΡΕ. Νέας Δημοκρατίας. Εκ των ιδρυτών. Μετά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε όλες οι προσλαμβάνωσες που είχα ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μιλούσαν για την πολιτική, είχαν φίλους με τους οποίους συγκρούονταν σε εισαγωγικά. Τι όμορφια βρίσκεσαι στην πολιτική, τι όμορφια βρίσκεσαι? Εμένα μου αρέσει η ενασχόληση με τα κοινά, μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο, μου αρέσει να προσφέρω στον κόσμο και επειδή έχω υπάρξει πρωταθλήτρια και γυμνάστρια και δημοσιογράφος, ξεκίνησα στο αθλητικό κομμάτι. Τώρα προσπαθώ να γίνω καλύτερη και σε άλλους τομείς. Είναι δηλαδή ένας διαρκής αγώνας μάθησης, διαβίου μάθησης. Mm-hmm. Να γινόμαστε κάθε μέρα όλο και καλύτεροι για να είμαστε όλο και περισσότερο πιο χρήσιμοι στους πολίτες. Τι ομορφαίνει τη ζωή σου? Τι ομορφαίνει τη ζωή σου? Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου. Και επειδή είμαι μονογονέας, έχουμε μεγαλώσει ουσιαστικά μαζί, ιδιαίτερα με το Στρατή, γιατί έγινα μαμά στα 20 μισό. Οπότε με θυμάμαι να παίζουμε μαζί στις παιδικές χαρές. Τα μεγάλωσες μόνη σου? Ναι, ναι, βασικά, μόνη μου τα παιδιά, γιατί ναι. Ένα εκπληκτικό παιδί που έχει παντευτεί η Άννα, η Καραμαλή, τον Ρωμανίδη, ένα πολύ καλό παιδί, μπασκετμπολί στα διεθνή με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το Ευρομπάσκετ 87. Ε? Το Ευρομπάσκετ 87. Και καλός χαρακτήρας, πολύ καλός χαρακτήρας το παιδί αυτό. Mm-hmm. Αλλά χωρίσατε νωρίς. Ναι, χωρίσαμε γιατί ήμασταν από πάρα πολύ μικρή μαζί, από τα 14 μου. Και εκείνος ήταν 17. Όπως καταλαβαίνεις, λίγες σχέσεις κρατούν. Ναι, 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 δεν αντέχουν αυτές τις σχέσεις. Δεν αντέχουν. Και μάλιστα με δύο ανθρώπους δραστήριους πολύ,
Και εσύ και εκείνος είσαστε... Ο οποίος Μιχάλης με βοήθησε στις εκλογές. Σε βοήθησε. Επειδή μένει στη Γλυφάδα. Α. Έκανε και αγώνα. Α, εδώ μένει στη Γλυφάδα. Μένει ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ποιες βοήθησε τώρα. Είναι μάνατζερ σε μια ομάδα και είναι και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, προφανώς τα παιδιά σου ομορφώνουν τη ζωή σου. Ναι, έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στα παιδιά μου, εις βάρος προσωπικής μου ζωής. Ήταν μια συνδυτή απόφαση. Και αυτό απόφαση. Είναι το επόμενο ερώτημα που το βάζεις και τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι σε όλα αυτά που έκανες, πολιτική, παιδιά, μεγαλώνω κλπ. Την Άννα την κοίταζες καθόλου, την Ανούλα, σε ό,τι αφορά την ευτυχία της, την προσωπική της χαρά, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι την έβαλα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν έχω το χρόνο. Επίσης, αν είναι κάτι να εμφανιστεί στη ζωή μου, θα εμφανιστεί. Δεν χρειάζεται να πιέζει κανείς τα πράγματα στη ζωή αυτή. Και είχα κάποτε μία συνάντηση τυχαία με τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος μου είπε, ο έρωτας δεν είναι μπεκάτσα να τον κυνηγάς. Και είχε δίκιο. Σωστά. Και είχε δίκιο. Οπότε αφήνω τα πράγματα να έρθουν από μόνα τους. Αν θέλουμε Θεού να έρθει κάτι καλό. Πάντως έχω έρθει τα πράγματα από μόνα τους εσένα, από ό,τι ξέρω, από ό,τι σε ξέρω. Ότι έχεις ζήσει και ωραίες σχέσεις και έχεις πετύχει πράγματα κλπ. Δεν κυνηγούσες ποτέ να βρεις τον άντρα που... Όχι, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Σε κυνηγούσαν αυτοί βέβαια. Εντάξει. Αλλά το άφηνες να έρθει. Ό,τι είναι να έρθει, να έρθει. Ό,τι είναι για καλό. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος, κατά βάθος θα σου έλεγα, μοναχικός. Mm. Είναι κάποιες φορές η μοναχικότητα επιλογή. Για να μπορώ να αδειάζω το κεφάλι μου, να περνάω ώρες μόνη μου στο σπίτι. Εγώ κάνω τις δουλειές στο σπίτι. Δεν έχω γυναίκα. Μένεις μόνη σου ή... Με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Ναι. Και τα τώρα η μικρή είναι στην Πάτρα. Ναι. Αλλά γενικά όλα αυτά τα χρόνια μένουμε οι τρεις μας. Εγώ μαγειρεύω κάθε μέρα, εγώ καθαρίζω, εγώ σκουπίζω, εγώ σιδερώνω. Για να έχουν εικόνα τα παιδιά της μαμάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν είσαι μεγάλη διαφορά ηλικία στα παιδιά σου. Εντάξει, από τη μικρή. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα να έχετε 20 χρόνια διαφορά, γιατί μόλις μου πει. Μην είναι και 30. 20 χρόνων το πρώτο παιδί. Ναι, το στρατή μου. Όταν έχει διαφορά 20 χρόνων με το παιδί, είσαι και έτσι όπως και νέα και δραστηρία και ενέργεια και πολύ. Είμαι. Είναι ωραία, είναι η παρέα, δεν είναι η μαμά για το παιδί. Όχι, μεγαλώσαμε σαν παρέα, είμαστε παρέα. Ναι, είμαστε φίλοι, υπάρχει ο σεβασμός, όταν πρέπει είμαι αυστηρή. Αλλά γενικά εμπιστεύομαι τα παιδιά μου. Και σου λένε τα προσωπικά του ζητήματα. Η μικρή είναι λίγο πιο φιδωλή, ο μεγάλος περισσότερο. Ανάλογα με τα φεγγάρια τους. Ναι. Όταν νιώθουν την ανάγκη να μου μιλήσουν, μιλάμε. Δεν μου, στο όνομα Καραμαλή που έχεις, ήταν για σένα ευλογία ή βάρος? Αφού ανήκω στη Νέα Δημοκρατία... Ευλογία. Ευλογία. Είναι ένα βαρύ επίθετο. Σαφέστατα. Είναι ένα επίθετο που έχεις και την ευθύνη να προσέχεις βάρος, όσο μπορείς καλύτερα, να το εκπροσωπείς αυτό το όνομα, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι είσαι... Ανιψιά, ξέρω εγώ, συγγενείς του Καραμαλή κλπ. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα ότι έχω κάποια συγγένεια. Το αντίθετο, όπως και απόψε. Ναι, ναι. Αλλά γενικά από τη φύση μου, έχοντας κάνει πρωταθλητισμό, έχω μάθει να βάζω στόχους, να τους κυνηγώ. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να μην απογοητεύομαι ή να απογοητεύομαι για λίγο. Να μην αφήνω δηλαδή το χρόνο να περνά. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που παλεύω. Αλλά το Προεδρείο πρέπει να είναι αυστηρό. Από τον επόμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη συμφωνία με τους γείτονες των Σκοπίων μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε επιτέλους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις πτυχές αυτής της διαπραγμάτευσης. Μια ευκαιρία που δεν μας την έδωσε ο Πρωθυπουργός, διαπραγματευόμενος εν κρυπτό επί 6 μήνες. Μια νέα και ωραία γυναίκα έχει ένα εργαλείο, έχει ένα πλεονέκτημα στην πολιτική απέναντι σε άλλες. Καταλαβαίνεις, δηλαδή η εικόνα. Αν είναι ωραία εικόνα ενός νέου ανθρώπου, όπως είναι η δική σου, εάν αυτό είναι ένα όπλο για σένα, ναι, που στην πολιτική είχε εφαρμογή. Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχήν σε ευχαριστώ που λες ότι είμαι όμορφη. Τι σα, εμείς είμαι όμορφη. Εντάξει, είναι υποκειμενικό αυτό. Καλά, εγώ πέλε. Η ομορφιά ανοίγει πόρτες.
Ανοίγει, αλλά μετά μπορούν να κλείσουν και όλες αυτές οι πόρτες. Όταν δεν υπάρχει περιεχόμενο, όταν δεν προσπαθείς να βελτιωθείς και αρέσκεσαι στο να είσαι απλά ένας όμορφος εξωτερικά, πρέπει η εξωτερική ομορφιά να είναι συνέχεια η εσωτερική και άρα λοιπόν για σένα άνοιξαν πόρτες λόγω της καλής εικόνας. Όλα μετρούν. Αλλά πρόσεχε να μην τυχόν και οι πόρτες αυτές κλείσουν κατά μου. Πάντα προσέχω. Πάντα προσέχω. Άρα είσαι συντηρητικός άνθρωπος δηλαδή. Είμαι συντηρητική, ναι. Είσαι. Ναι. Λόγω καταβολών και οικογενειακών. Ναι, είμαι έτσι γιατί από μικρό παιδί είχα τα κουτάκια μου. Mm-hmm. Και επειδή ασχολήθηκα με τον αθλητισμό όχι σε ομαδικό άθλημα. Ναι, ατομικό. Το ομαδικό πνεύμα ήταν σε τι ατομικό. Τι σου έμαθε ο αθλητισμός, τι σου έμαθε. Γιατί ήσουν χρόνια. Το ατομικό αγώνισμα σε κάνει πιο μοναχικό. Επίσης, μόνο σου χαίρεσαι, μόνο σου κλαις. Δεν είναι ότι θα βρεθείς σε μια άσχημη μέρα και θα σ' ανεβάσει ο συμπαίκτη σου. Αν βρεθείς σε άσχημη μέρα, δεν πας καλά. Αν υπάρχει μια αδιαθεσία. Έμαθες να πέφτεις και να σηκώνεις όρθια. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έμαθες υπασία και πιάνο, που ήταν το όνειρό σου. Ούτε υπασία, ούτε πιάνο. Γιατί κάποτε είχες πει αυτό. Ναι, αγαπώ τα άλογα. Πολύ. Αγαπητά, αλλά δεν έμαθα σπασία. Ούτε πιάνω, γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για να το κάνω αυτό. Πριν μπούμε στα πολιτικά, γιατί βλέπετε ότι έχετε εδώ πέρα προετοιμασμένη με τις σημειώσεις. Ό,τι, αυτά τα διαβάζω κάθε βράδυ, έτσι κι αλλιώς. Κάθε βράδυ μελετάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Τώρα δεν μπορούμε να είμαι ενημερωμένοι για όλα τα υπουργεία. Είσαι κάποια επιτροπή, είσαι. Είμαι στη μορφωτικών υποθέσεων. Μορφωτικών υποθέσεων. Με ωραία. Την παιδεία ασχολούμαι. Τον αθλητισμό. Ναι. Τελικά, Ανούλα μου, είσαι γυναίκα της λογικής ή γυναίκα του πάθους? Παν μέτρων άριστο. Παν μέτρων άριστο. Όπου. Δεν γίνεται να ζεις μόνο με τη λογική, αλλά ούτε να ζεις μόνο με το πάθος. Χρειάζεται ένας συνδυασμός. Κάποιες φορές είναι παραπάνω το ένα, κάποιες φορές είναι παραπάνω σωστό. Το άλλο. Αλλά στο τέλος πριτανεύει η λογική. Δεν έχω πάρει αποφάσεις με βάση τη λογική μου. Και όχι τα συναισθήματά μου. Μ' αρέσει σε σένα, ή δεν θα μου πεις αν θέλει να το κάνεις, ότι δεν έχεις πειράξει το πρόσωπό σου. Α, όχι, δεν το πειράζω. Θα σου πω όμως γιατί δεν το πειράζω. Γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι το λέω αυτό, συγγνώμη, το λέω αυτό, διότι συνήθως οι γυναίκες όταν πέρασαν τα 40, αρχίζουν τις παρεμβάσεις. Κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, φουσκώνουν τα χείλια, κάνουν τα μάγουλα. Αυτή εδώ πέρα την ξέρω χρόνια, είναι η ίδια. Και γι' αυτό το επισημαίνω. Το θεωρώ πραγματικά πολύ καλό σημάδι αυτό για έναν άνθρωπο. Όπως και εγώ δεν βάφω τα μαλλιά μου και τα αφήνω να ασπρίζουν, διότι είναι ο χρόνος τέτοιος. Ναι. Γιατί μου συμβαίνουν τον χρόνο, γιατί αυτός είμαι. Έτσι κι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι τις πλαστικές. Δεν είμαι ενάντια των πλαστικών. Αν δεν φοβόμουν, δεν ξέρω κι εγώ. Μπορεί να έκανα. Αλλά επειδή κυριαρχεί ο φόβος, δεν προχωρώ σε καμία επέμβαση αισθητική. Αλλά είναι και καλό και το DNA. Δηλαδή, με αγαπάει ο Θεός. Για την ηλικία μου, δηλαδή, χωρίς άθληση. Δεν έχει ρητίδα, ρε παιδί μου. Χωρίς. Δεν έχει ρητίδα. Δεν καπνίζει. Όχι, καπνίζω. Καπνίζεις. Ναι. Αλλά το έχω. Γιατί καπνίζει, είναι δυνατόν αθλήτρια, πρωταθλήτρια, να καπνίζει? Δεν είμαι μανιακή, δεν καπνίζω μανιωδώς, αλλά όταν υπάρχει ένταση, όταν υπάρχει άγχος. Καπνίζω. Εντάξει, υπάρχουν περίοδοι που. Έτσι εγώ έλεγα τότε που κάπνιζα, τώρα δεν καπνίζω. Όταν υπάρχει ένταση, δηλαδή όταν έμπαινα εγώ να κάνω μοντάζ εκπομπή, να μοντάω την εκπομπή, όρθιοι. Τσιγάρο, γιατί ήμουν σε μια ένταση. Όταν έκανα εκπομπή και ήταν ζωντανή, με έπιανε κάποια στιγμή η αγωνία να καπνίσω. Έλεγα: βάλτε διαφημιστικό διάλειμμα για να βγω έξω από το στούντιο να ανάψω ένα τσιγάρο. Αλλά εντάξει, αν μπορείς, όσο μπορείς λιγότερο. Καπνίζω πάρα πολύ ελάχιστα και καπνίζω IQOS. Και το οποίο δηλαδή έχω κόψει το τσιγάρο, έχω πάει στο IQOS με σκοπό να το κόψω. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες. Δύο φορές. Μία ήταν 2 χρόνια, η άλλη ήταν 4. Ένα, και το ξανάρχισες. Και το ξανάρχισα. Ναι. Άμα καταφέρεις 4 χρόνια να κάψεις. 4 χρόνια, ναι. Αλλά επειδή είμαι δυνατή, το έχω περιορίσει τώρα πάρα πολύ και θα μπράβο. Το κόψω. Πάμε λιγάκι τώρα στην πολιτική. Καταρχήν, αυτή η εποχή είναι άθλια με τις αποκαλύψεις που γίνονται.
Χαίρομαι που συμφωνείς. Λέω ότι το ξαναλέω στην εκπομπή την μεσημεριανή που έχω στις 2 η ώρα το μεσημέρι που είναι η πολιτική εκπομπή, ότι εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι κάψανε το, ηθικό, το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, που έτσι κι αλλιώς υπήρχε από παλιά. Το έχει καεί εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε ηθικό σαν πλεονέκτημα. Σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και σαν ένας νέος άνθρωπος, πώς βλέπεις αυτή την κατάσταση και πώς νιώθεις, δηλαδή. Καταρχήν ήταν θεωρητικά το ηθικό πλεονέκτημα, ουσιαστικά δεν υπήρχε, γιατί εμείς που ήμασταν στη Βουλή ζούσαμε καταστάσεις. Άνθρωποι οι οποίοι το δημοψήφισμα το γυρίζουν ανάποδα. Συγγνώμη, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς το αναφέρομαι σε όλο αυτό το παρελθόν. Στα πολύ παλιά. Ναι, γιατί με τη ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε εδώ πέρα το ηθικό πλεονέκτημα, διότι ο Πετσίτης, ο Πήξε, ο Δείξε, ο Παπάς, ποιο ηθικό πλεονέκτημα, δεν υπάρχει. Και μόνο ότι ένα δημοψήφισμα το γύρισαν το αποτέλεσμα. Μόνο το ότι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, έχουν πάρει διαζύγιο με την αλήθεια και έφεραν ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Και μόνο που λένε ότι δεν πείραξαν τη μεσαία τάξη και μόνο που έβαλαν στο υπερταμείο την δημόσια κινητή και εκείνη την περιουσία του δημοσίου για έναν αιώνα και μόνο που δεν παραδέχονται απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει κανένα ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Θα περιμέναμε μία σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θα έκανε καλό και στην κυβέρνηση να έχει μία στιβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, να προτείνει, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά, ότι θα είναι ένας πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Νομίζω ότι αυτή η, για μένα, η κατάντια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν ανήκω ούτε στην, από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε είμαι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κατέβηκα και υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα Αλλαγή, γιατί καλώς ή κακώς εκεί πέρα χρόνια με τον Αντρέα Παπανδρέου και τον γεννηματά τον Γιώργο, που είναι και κουμπάρος μου. Λέω λοιπόν όμως ότι πραγματικά νιώθω, ρε παιδί μου, μια πολύ βρωμιά να αποπνέει όλο αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα και υπάρχει συνέχεια να έχεις υπόψη, διότι αυτός ο Μινόης, που λέγεται ο Εβραίος, ο επιχειρηματής που έχει τις κασέτες, έχει μια κασέτη ακόμη. Τις οποίες θα βγάλει, μου θυμίζει πάρα πολύ, θυμάσαι το 89 τον Κοσκοτά, που έλεγε «Τους τηγανίζω σιγά σιγά». Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τον Κοσκοτά. Ναι, ήταν πιτσίρι. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Τα μου λέει «Δεν είμαι μεγάλη». Μικρή είναι. Τότε λοιπόν το 89, το περίφημο 89, το βρώμικο 89 που είχαν βάλει τον Αντρέα στο Σκαμνί, ήθελαν να τον βάλουν, που δεν κάθισε με τον Κουτσόρια που πέθανε κλπ. Έλεγε ο Κοσκοτάς, θα τους τηγανίζω σιγά σιγά, γιατί έχω πολλά στοιχεία. Και κάθε τόσο έβγαζε κάποιες κασέτες και λέγανε για Pampers ή κάτι τέτοια. Μου θυμίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Μα δεν έχει πει ο κύριος Πολάκης Εφθαρσός ότι να βάλουμε κάποιους στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές? Ναι. Πόσο. Ναι. Τόσο απλά. Πού το βλέπεις να πάει το πράγμα? Δηλαδή πιστεύω ότι. Καλά, ευνοεί σίγουρα τη Νέα Δημοκρατία αυτή η κατάσταση, διότι πέφτουν κάποια. Κάποιες μάσκες ή κάποια είδωλα καταστρέφονται. Έχουν πέσει μάσκες. Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε, με αυτό που έχει γίνει. Η κοινωνία τους έχει περάσει, έχει φύγει μπροστά. Τώρα όμως με αυτές τις αποκαλύψεις τα πράγματα είναι πολύ άθλια, βρώμικα. Έχει, πού υπάρχει πάει το οργή, πράγμα? Νομίζω ότι πρέπει να θα ωφεληθεί σίγουρα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό θα το έχεις σαν εισπράξη μέσα από εκλογές? Όχι, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζονται εκλογές. Βέβαια την απόφαση την παίρνει πάντα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ναι, εντάξει, τώρα. Έχουμε πάρει την λαϊκή εντολή να κυβερνήσουμε 4 χρόνια. Δεν έχουμε μπροστά μας κάποιο εμπόδιο. Δηλαδή υπάρχουν κακές στιγμές όπως ο κορονοϊός που είναι ένα εμπόδιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι σε κάθε εμπόδιο εμείς θα πηγαίνουμε στις εκλογές. Υπάρχει μια καθαρή εντολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ εργατικός πρωθυπουργός. Είναι ένας πραγματικός ηγέτης για μένα. Είναι ένας πρωθυπουργός που ευτυχώς τον είχαμε στην πανδημία, γιατί τους 2 μήνες που καθόμουν στο σπίτι με τα παιδιά και έπαιζα στο ίντερνετ και έμπαινα στα διάφορα sites, έβλεπα τον κύριο Πολάκη στην συνέντευξη των καθιερωμένη του Υπουργείου στους δημοσιογράφους να καπνίζει και όλο αυτόν τον καιρό σε αυτές τις θέσεις καθόταν ο Κοντοζαμάνης, ο κύριος Τσιόδρας και λες τελείως διαφορετική εικόνα. Είναι η εικόνα μιας σοβαρής κυβέρνησης που βάζει απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών. Φιλοδοξίες έχεις να γίνεις υπουργός εσύ?
Θα σου πω, κάθε βουλευτής ονειρεύεται να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής. Αλλά δεν είναι το κυρίαρχο μέσα μου. Έχω πετύχει πραγματάκια ως πρωταθλήτρια. Έχω κερδίσει την αναγνωρισιμότητα μέσω της δημοσιογραφίας όπως και εσύ. Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Ναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Για να ξεκαθαρίσουμε για ένα θέμα που δείχνει ότι είσαι μια παθιασμένη πολιτικός και αγαπάς πάρα πολύ τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η περίφημη ιστορία ότι κάποια στιγμή είπες σε κάποιον να πάει μπιπ να ο Χαρδούβελης, διότι ήταν τότε με το ΕΝΕΦΙΑ. Για πες μια ιστορία. Πριν μπω στο στούντιο και μιλήσω με τους καλεσμένους μας, κάθομαι και μελετάω μερικά πράγματα από το Google, βάζω το όνομά σας, το ψάχνω κλπ. Και ξαφνικά πέφτω. Η Άννα η Καραμαλή είπε στον εκπρόσωπο του Χαρδούβελη, άντε να πάει, πες του να μπιπ, αποσυμπητικά. Ναι. Το πες. Το είπα, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα πώς το είπα. Δεν σου πάει εσύ εσένα, μια κοπέλα έτσι. Δεν κατάλαβα. Το είπα και με κλάματα και τέτοια. Γιατί. Να το πάρω με τη σειρά. Ήταν μια κλειστή κοινοβουλευτική ομάδα. Κλειστή, ναι. Δεν ήταν ο πρόεδρος του κόμματος. Απλά είχαμε μια ενημέρωση από τον σύμβουλο του κ. Χαρδούβελη. Και. Κυβέρνηση το τότε... ύφος. Κυβέρνηση... Σαμαρά Βενιζέλου. Το ύφος, τον μπλαζέ αυτού του κυρίου. Μου άναψε τα λαμπάκια. Γιατί εγώ, αν δεν ήμουν βουλευτής, δεν θα μπορούσα να πληρώσω τον ΕΝΦΙΑ. Και επειδή δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, είμαι ένας άνθρωπος που κολλάει ένσημα από 18 χρονών στην ΕΡΤ, ένας άνθρωπος που ψήφισα την απόλυσή μου από την ΕΡΤ το 2013, όταν έκλεισε η ΕΡΤ, γιατί είπα μέσα μου, δεν μπορείς να μειώνεις τους μισθούς και τις συντάξεις των ανθρώπων σου και εσύ να μην ψηφίζεις την απόλυσή σου. Άρα έζησα και τον ξαφνικό θάνατο, γιατί η καρέκλα του βουλευτή δεν είναι αιώνια. Σου την χαρίζουν για ένα διάστημα για όσο κρίνουν εκεί. Οι πολίτες, δεν είσαι για πάντα. Άρα δεν ήξερα αν το 2015 θα επανεκλεγόμουν. Οπότε έζησα το σκοτάδι μέσω σπίτι μου ξαφνικά. Αλλά αφού το ύφος τότε με συγκλώνησε και του είπα ότι κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι από εμάς εδώ τους βουλευτές δεν θα επανεκλεγούμε. Και το μόνο που μας μένει είναι η αξιοπρέπειά μας. Δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ με τέτοιο ύφος για να μας εξηγήσει. Ήταν εκπρόσωπος του Χαρδούβελη. Ναι, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέφυγα ήταν λίγο. Οικονομικό. Ναι, ναι, ξέφυγα, δεν το συζητώ. Αλλά δεν ξέρω, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το ελέγξω καθόλου. Δυστυχώς συνέβη. Και του είπε. Δυστυχώς συνέβη. Πες του να πάει. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό τώρα. Υπόθηκε. Δεν μου έρχεται. Από όλη αυτή την πορεία στην πολιτική, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις σαν καλό και τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις σαν δυσάρεστο? Που έκανα εγώ. Καλό. Αυτά που έζησες, αυτό που πέρασες. Ναι, εσύ προφανώς. Αισθανόμουν περηφάνεια και χαρά όταν επανέφερα τα προνόμια των αθλητών που είχαν καταργηθεί το 2008. Και με αγκάλιασε όλη η αθλητική οικογένεια, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό οι πρωταθλητές να τους δίνουμε προνόμια. Ναι, βέβαια. Γιατί οι ώρες που περνούν στα γήπεδα δεν τους επιτρέπουν να αφιερώσουν πάρα πολύ χρόνο στο διάβασμα. Οπότε αν τους ανοίξει μία πόρτα, μετά τους λένε μπαίνεις εκεί που επιθυμείς, αλλά από εκεί πέρα εσύ αποφασίζεις αν θα τελειώσει τη σχολή σου. Απλά εμείς τους ανοίγουμε μία πόρτα. Γιατί όταν εγώ έκανα 8 ώρες προπόνηση την ημέρα και άλλα παιδιά κάνουν και 10 και 12 ώρες, ταξιδεύουν συνέχεια στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κόπος είναι τόσο μεγάλη και η ψυχική αλλά και η σωματική, που δεν αντέχεις να διαβάσεις πάρα πολύ. Εγώ διάβαζα, τάρπαζα τα γράμματα, πώς να το πω, αλλά ήμουν εξουθενωμένη. Δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου. Άρα, η επαναφορά των προνομίων των διακριθέντων, των εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών, ολυμπιονικών, πρωταθλητών Ευρώπης και παγκόσμιων πρωταθλητών, για μένα ήταν μια μεγάλη προσωπική νίκη, επιτυχία. Το χάρηκες πολύ. Το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί την έκανε δεκτή την τροπολογία μου ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Ορβανιτόπουλος. Mm-hmm. Και δυσάρεστες στιγμές ήταν όταν έκλεισε η ΕΡΤ και ψήφισε την απόλυσή μου.
Ήταν οι στιγμές που ζήσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Όπως αισθάνθηκα και τώρα άσχημα που 10 πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο κεντρικός τραπεζίτης, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για 3 χρόνια, κατηγορήθηκαν για χωρίς κανένα στοιχείο και λες πόσο εύκολο είναι να σε κρεμάσουν τα μανταλάκια και μέχρι να αποδειχθεί η αλήθεια τι περνάει η οικογένειά σου, τι περνούν τα παιδιά σου και πώς τους αντιμετωπίζεις τελικά. Και ακόμα και αν βρεις το δίκιο σου, θα έχεις περάσει τέτοια ταλαιπωρία που πραγματικά είναι απορία άξιο πώς αντέχουνε. Εμείς κάτι έρεσε, Άννουλα, πώς καταφέρεις και προστατεύεις, προφυλάσσεις την ιδιωτική σου ζωή από αυτό. Γιατί μιλάμε για μανταλάκια τώρα, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί, εντάξει, δεν έχεις ακουστεί πουθενά, δεν έχει εμφανιστεί τίποτα για σένα, δεν έχει γραφτεί τίποτα κουτσομπολίστικο, είναι με τον τάδε, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Πώς τι καταφέρνεις? Έχω πάρει μία απόφαση, επειδή έχω παιδιά και επειδή το μεγαλύτερο είναι αγόρι, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Κατά καιρούς σύντροφοι που υπήρξαν, είτε με αγάπησαν, είτε τους αγάπησα, είτε ήταν και από τις δύο πλευρές, πρέπει να πάρεις μία απόφαση όταν θα εμφανιστείς, όταν θα είναι και εκείνος σίγουρος για σένα, γιατί εγώ μπορώ να είμαι σίγουρη και να μην είναι εκείνος, και εγώ όμως να είμαι σίγουρη για εκείνον. Εύχομαι όταν θα γίνει, αν θα γίνει. Θα το δούμε. Το εύχομαι. Θα το δούμε. Τότε δεν θα έχω πρόβλημα να κρύβομαι. Ναι, αλλά επειδή μου το λες αυτό τώρα. Η μητρότητα σε έδιωξε από τον αθλητισμό. Το σταμάτησες όταν έμεινες έγκυος. Όχι, σταμάτησα για να μείνω έγκυος. Α, σταμάτησες. Ήθελα να γίνω μαμά. Α, και σταμάτησες το... Ήθελα να γίνω μαμά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Άρα λοιπόν, ένας μελλοντικός ερώτας θα σε έδιωξε από την πολιτική. Δηλαδή, αν γνωρίσει έναν άνθρωπο, σου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θέλω την Άννα. Αν με γνωρίσει ως πολιτικό, πρέπει να με δεχτεί ως πολιτικό και πρέπει να με αντέξει ως πολιτικό. Δεν είναι ωραίο να αλλάζουμε, γιατί στην αρχή, όταν είμαστε ερωτευμένοι, νομίζουμε ότι θα αλλάξουμε τον άλλον. Ναι. Αλλά όταν περάσει αυτή η όμορφη περίοδος, μετά ανακαλύπτουμε ότι τίποτα δεν είναι. Επανέρχεσαι όπως ήσουν. Ναι, σωστά, σωστά. Και δεν, οπότε και δεν είναι ωραίο να αλλάζει. Σου κάνει κάτι και προχωράς, ή δεν σου κάνει κάποιος και δεν προχωράς. Και τελικά δεν είναι ωραίο και να πιέσει τον άλλον να αλλάξει. Δηλαδή, δεν μα δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει για λίγο όσο διαρκεί ο έρωτας. Μετά θα επανέλθει. Ο επόμενος σταθμός ποιος είναι? Έχεις βάλει κάποιους σταθμούς, έχεις καταφέρει πρωταθλήτρια, πολιτική, μαμά, αυτά. Έχεις βάλει κάποιον επόμενο? Όχι, δεν βάζω μακροπρόθεσμους στόχους, γιατί τα βλέπει ο Θεός και γελά. Θέλω να είμαι γερή. Θέλω να έχουν υγεία τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα, εννοείται. Η μητέρα μου, η αδελφή μου, η πολύ κοντινή μου. Και να μου δίνει ο Θεός δύναμη να παλεύω. Αυτό θέλω. Τίποτα άλλο. Στο εύχομαι από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας αυτό το βράδυ. Την αγαπώ και την εκτιμώ, γιατί είναι και εντάξει κορίτσι. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, πέρα από πολιτικός. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και αμέσως μετά, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ξέρετε πάρα πολύ καλά, εδώ και αρκετό καιρό, έχω αρχίσει να παρουσιάζω κάποια θέματα από τη σειρά Απειλής του Ανεξήγητου. Σήμερα το βράδυ έχω επιλέξει την αργοναυτική εκστρατεία και τα μυστικά της αργοναυτικής εκστρατείας. Υπήρχε μια περίεργη ενέργεια στους αργοναύτες. Έχουμε κάνει μια έρευνα αρχαιολογικού περιεχομένου, βέβαια. Θα το δείτε αμέσως μετά το διάλειμμά μας. Από πού έπαιρναν δύναμη οι αργοναύτες? Πέρασμα στην τέταρτη διάσταση από τα Ιερά Τρίγωνα. Πώς συνδέεται ο Ταΐγετος με τις χρονοπύλες? Πώς ταξίδευε η Αργό στην έρημο της Σαχάρας? Η γρίφη και τα μυστήρια της αργοναυτικής εκστρατείας. Μύθος ή πραγματικότητα, η αργοναυτική εκστρατεία στα πέρατα του κόσμου, με αρχηγό τον Ιάσονα που αναζητούσε το χρυσό μαλλοδέρας, έχει πολλούς γρίφους και πολλά μυστήρια. Το ταξίδι του ξύλινου καραβιού με τους 50 κοπηλάτες ξεκίνησε από την αρχαία Ιολκό, που βρίσκεται κοντά στο Βόλο. Πρώτος σταθμός ήταν ο Εύξηνος Πόντος, και μετά οι αργοναύτες γύρισαν στη Μεσόγειο, βγήκαν από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό ωκεανό
Προσπάθησαν να περιπλέψουν την Αφρική, εκεί όμως συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια στο φοβερό πράσινο ακροτήρι λόγω ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και έτσι γύρισαν πίσω, έφτασαν στο βορρά μέσω Ατλαντικού μεταξύ Αγγλίας, Ισλανδίας και Γρυλανδίας και κατέβηκαν κατά μήκος της ακτής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Έφτασαν κοντά στην Κούβα και από εκεί πέρασαν μέσα στον κόλπο της Καραϊβικής και τον κόλπο του Μεξικού. Μετά γύρισαν πάλι πίσω προς τον Ατλαντικό, ψάχνοντας πάντα το χρυσό μαλλοδέρας, κατέβηκαν στο νότιο ακροτήρι της Νοτίου Αμερικής και πέρασαν από τον πορθμό του Μαγκελάνου στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί στον πορθμό του Μαγκελάνου ήταν οι Σιρήνες, που είναι οι βράχοι της ακτής σε σειρά, από αυτό βγαίνει Σιρήνες, και ο βόμβος του ανέμου που περνάει ανάμεσα από τις σχισμές των βράχων είναι ο ήχος του τραγουδιού των Σιρήνων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πλανκτές πέτρες, είναι αυτά τα στενά περάσματα, το πρώτο και δεύτερο στενά περάσματα που υπάρχουν στην είσοδο περίπου, αμέσως μετά την είσοδο του πορθμού του Μαγκελάνου από τον Ατλαντικό ωκεανό, και τα οποία έχουν ένα πλάτος γύρω στα 2 χιλιόμετρα και το νερό εκεί από την παλίρρια κινείται με ταχύτητα που φτάνει τους 6 κόμβους περίπου. Σκεφτείτε, εκείνη την εποχή αργό πρέπει να ταξίδευε με 7 κόμβους, 6 και 7 ίσον 13, τη μία πήγαινε με 13 κόμβους εν σχέση με τους δράχους της ακτής και την άλλη πήγαινε με 7 μείον 6 έναν κόμβο, περίπου αυτά τα πράγματα, εν σχέση με τους δράχους της ακτής. Δηλαδή, τη μία φορά βλέπουμε τους δράχους να φεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω και λίγο μετά οι βράχοι να ακολουθούν την αργό. Άντι πάλι ξαναφεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω. Αυτό γίνεται μια εναλλαγή κάθε περίπου 6 ώρες. Μετά την έξοδο από τον Ειρηνικό ωκεανό, οι αργοναύτες πήγαν κατά μήκος των νησιών της Ινδοκίνας, έφτασαν στην Ινδοκίνα, ανέβηκαν στην Κίνα, μπήκαν στον Κίτρινο ποταμό και φτάνουν στην κοιλάδα την οποία και αποκαλούν Κιτίδα. Γιατί Κιτίδα? Γιατί εκεί βρήκαν επιτέλους το χρυσό μαλλοδέρας και με αυτό επέστρεψαν στην αρχαία Ιολκό, στην πατρίδα. Αλλά με το τέλος του ταξιδιού της Αργούς, έχοντας κάνει με αυτό το ξύλινο καρδό τους φλοχιλιάδες μίλια σε ωκεανούς και φουρτουνιασμένες θάλασσες, αρχίζουν και τα μεγάλα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Μπορούσαν μόνο 50 κοπηλάτες να κάνουν αυτό το ταξίδι? Για να κάνει αυτόν τον περίπλο που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο, βλέπουμε ότι χρειαζόταν τεράστιο απόθεμα δυνάμεων σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι. Ήταν 50 οι κοπηλάτες, δεν ήταν ούτε ένας περισσότερο. Η δική μας αργό, εδώ που φκάναμε στο Βόλο για να παραστήσουμε την πορεία προς τα πάνω, ταλαιπώρησε σε ένα τεράστιο βαθμό τους αργοναύτες μας. Οι οποίοι σύν της άλλης είχαν και μία συνοδεία από ένα κρουαζιερόπλιο. Εκείνοι τότε δεν είχαν τίποτα τέτοιο. Βάδιζαν μέσα σε πελάγιες, σε ωκεανούς και λοιπά για να φτάσουν στην Κίνα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι αδύνατο να συμβεί από 50 ανθρώπους. Δεν εναλλάσσονταν στο κουπί. Δεν εναλλάσσονταν στις βάρδιες. Ερώτημα δεύτερο. Πώς άντεξαν τις κακουχίες και τις αρρώστιες οι αργοναύτες? Φαίνεται να σχετίζεται με το σπήλαιο του Χείρουνα Κένταυρου. Λέγεται λοιπόν ότι από εδώ ξεκινάει η αργοναυτική εκστρατεία, αλλά πριν καν ξεκινήσει, κάπου επισκέπτονται το Κένταυρο προκειμένου να προμηθευτούν κάποια φάρμακα. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτή την ιστορία? Μάλιστα, λοιπόν, για τα φάρμακα τα οποία λέτε εσείς, αποκλείεται να πρόκειται περί βοτάνου, διότι πάνω στο καράβι που ήταν η αργοναυτική εκστρατεία είχε και κάθε είδους γιατρού. Οπότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το δεδομένο. Ιατρικά, κατά την αρχαιότητα, λέγονται και όλα τα δηλητήρια. Διότι ο δράκοντας που είπε και ένας προβαλήσαντας, θα μπορούσε ένας φρουρός. Άμα διαβάσετε την ογυγία του Σταγυρίτου, μας αναφέρει μέσα ότι ο δράκοντας υπήρξε πολύ συχνό όνομα στρατηγών. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα ότι μάλλον χρησιμοποίησαν κάποια δηλητήρια για να σκοτώσουν τέτοιους αρχηγούς άλλων χωρών, όπως ήταν η Κολχίδα. Και η Κολχίδα, διότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η αρχαιολογία σήμερα δέχεται ότι όντως ήταν η περιοχή της Γεωργίας.
διότι στο μουσείο του Βανί, το οποίο υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ναό δίπλα, βρέθηκαν χρυσά δαχτυλίδια και χρυσά κοσμήματα γενικότερα, τα οποία φέρουν πάνω τη μορφή καραβιών καθώς και γυναικών. Το οποίο δεν είναι παράξενο για μας, γιατί όντως, αν υπάρχει εκεί η κολχίδα, θα πρέπει να ξεκίνησαν οι αργοναύτες από εδώ, όπως είναι το πολύ λογικό, και να καταλήξαν εκεί πέρα. Βέβαια, πολλοί ερευνητές αργότερα, όπως ο Ενρίκο Ματίεβιτς, μας αναφέρουν την Νότια Αμερική, ότι μάλλον εκεί καταλήξαν οι Έλληνες. Μπορεί να φαίνεται όντως παράξενο και πολύ δύσκολο για ένα καράβι να ξεκινήσει από εδώ και να κάνει τον περίπλο της για να φτάσει εκεί, αλλά. Είναι δυνατό. Είναι δυνατόν. Ο Θορ Χάγερνταλ, ένας πολύ μεγάλος εξερευνητής, θαλασσοπόρος, με το κοντίκι του και με το σκάφος Ρα, ξεκινάει από το Μαρόκο και φτάνει μέχρι την Αμερική. Και ξεκινάει από το Περού και φτάνει μέχρι τα νησιά του Πάσχα, μέχρι το νησί του Πάσχα. Αυτό πώς είναι δυνατόν, το κάνει μία απλή βαρκούλα. Το έκανε με μία απλή βαρκούλα, δίχως να χρειαστεί. Σε ποια εποχή? Γύρω στο 1940 με 1950. Μιλάτε όμως για μία σύγχρονη εποχή που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχουμε κάποια γνώση, έχουμε κάποια σχετική τεχνολογία. Χρησιμοποίησε μία βάρκα όπως ακριβώς θα την κάνανε και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Δεν χρησιμοποίησε καμία καινούργια τεχνολογία. Ήταν ένα hovercraft ή αργό που πετούσε και έπλεε. Ένας ακόμα γρίφος για το ταξίδι της Αργούς με τον Ιάσονα για το Χρυσό Μαλοδέρας είναι το σχήμα αυτού του ξύλινου πλοίου της εποχής, όπως περιγράφεται στα διάφορα αρχαία κείμενα. Δεν ήταν ένα στενό πλοίο να σκίζει τα κύματα, αλλά το σχήμα του είχε κάτι το στρογγυλό στη μέση, γεγονός που δυσκόλευε πολύ το πέρασμά του από φουρτουνιασμένους ωκεανούς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Ερώτημα τρίτο. Γιατί είχε στρογγυλό σχήμα η Αργό? Το συγκεκριμένο δείγμα, εάν το βάλουμε παράδειγμα στο νερό για να κινηθεί γρήγορα, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Στην καλύτερη περίπτωση θα βουλιάξει. Προφανώς θα ήταν κατά πολύ ελαφρότερο και θα είχε κουπιά. Ναι, αλλά σαν σχήμα φέρεται να έχει τουλάχιστον αντιστάσεις που προκαλούνται ακριβώς από το νερό. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά οι διάφοροι ξένοι συγγραφείς, οι οποίοι έχουν κάνει και μια επιτόπια μελέτη στο χώρο, δέχονται ότι πιθανότατα αυτό υπήρξε ένα σκάφος. Εγώ, με τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που έχω δει ανά τον κόσμο, δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος. Ποια είναι αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα λοιπόν που σας υποστηρίζουν αυτή την άποψη? Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από έναν πολύ διάσημο Αμερικάνο συγγραφέα, τον Γκράχαμ Χάνκοκ, ο οποίος μας λέει ότι σκάφη τα οποία υπήρχαν στην Αίγυπτο αλλά και στην Αμερική είχαν ένα σχήμα το οποίο ήταν παρόμοιο. Και το οποίο, παρόλο που είναι δύσκολο να κινηθεί, γιατί το έχω δει, είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί στη θάλασσα, όντως υπήρξε. Και κολυμπάει κανονικά αυτό το σχήμα. Ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ πιο εύκολο. Όπως λέτε, μια βάρκα. Και όμως δεν λειτουργήσαν έτσι. Λειτουργήσαν δημιουργώντας ένα δύσκολο σχήμα. Γιατί? Το γιατί είναι μια απάντηση η οποία θέλει λαογραφική μελέτη. Πάνω σε χάρη ένας λαός ο οποίος έχει μια θαλάσσια θεότητα, όπως είναι οι Μάγιας, που έχουν τον Τσάκ, το θεό της βροχής. Ήθελαν να δημιουργούν διάφορα σκάφη, τα οποία θυμόντουσαν το Θεό. Πάνω σε χάρη. Ο Θεός είχε μια μορφή, να σας την πω κάπως, σε ένα βαθύ πιάτο. Και θέλω να σκάφη τους να είναι κάπως έτσι. Ερώτημα τέταρτο. Πώς έγινε η καθέλκυση της Αργούς στη θάλασσα? Θέλω να κοιτάξετε λιγάκι κάτω το λιμάνι. Εκτιμάται ότι αν είχε φτιαχτεί αυτό το πλοίο η Αργός, σαν ξύλινος με καΐκι, θα μπορούσε από εδώ πέρα πάνω να καθελκυθεί εκεί πέρα ώστε να αναχωρήσει για την αργοναυτική εκστρατεία? Το βλέπετε δυνατόν? Δεν αναφέρεται η καθέλκυση της Αργούς από υψηλό σημείο. Απέναντίας λέγεται στα αρχαία κείμενα ότι κατασκευάστηκε στην αμμώδια ακτή της Ιολκού των Παγασών, στην αμμώδια ακτή των Παγασών. Και το καθελκύσαν σπρώχνοντάς το επάνω στην άμμο και μάλιστα με δυσκολία. Τρίξαν, λέει, τα ξύλα που είχαν βάλει για υποστηρίγματα κάτω για να γλιστρήσει επάνω στα ξύλα, τα φαλάνγια όπως αναφέρεται. Ερώτημα πέμπτο. Γιατί κατέβηκε από την Αργό ο Ηρακλής? Μεταξύ άλλων αναφέρεται κάποια άτομα τα οποία αποτελούσαν το πλήρωμα της Αργούς. Ο Ηρακλής ήταν ένας από αυτούς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για την προσωπικότητά του τι γνωρίζουμε όσον αφορά την αργοναυτική εκστρατεία? Ο Ηρακλής συμμετείχε με μεγάλη χαρά στην αργοναυτική εκστρατεία όταν του ζητήθηκε, αλλά στα μέσα πρέπει της διαδρομής το ίδιο το καράβι
το ομιλόν καράβι, όπως είπαμε προηγουμένως, είπε στους άλλους αεροναύτες ότι εγώ δεν αντέχω πλέον τον Ηρακλή πάνω, το βάρος του Ηρακλή συγκεκριμένα. Όχι βεβαίως το σωματικό, της προσωπικότητας ενδεχομένως. Προσωπικότητας, πιθανόν να ήταν και κάποια καθοδήγηση από τους εντός αγωγών, από τους θεούς, για να κάνει, να ξεκινήσει τους άθλους του, τους 12 άθλους που έχει καταγράψει η ελληνική μυθολογία. Και κατέβηκε στα μέσα της διαδρομής. Μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν πολύ στενοχωρημένοι όλοι, διότι χάνανε το μεγαλύτερο όπλο τους στη μεγάλη αυτή εκστρατεία που θα κάνανε, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ερώτημα έκτο. Μπορούσε η Αργό να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Η Αργό δεν ήταν ένα πλοίο απλά της θαλάσσης, αλλά πήγαινε επί της θαλάσσης, υπέρ της θαλάσσης και υπό τη θάλασσα. Σε αυτό το πράγμα έρχεται να ενισχύσει και πάρα πολλές γραφές που βλέπουμε μέσα στον Όμηρο. Παραδείγματος χάρη μιλούσε για τα πλοία των θεών, τα οποία πετούσαν και λοιπά, αλλά και κυρίως στην Οδύσσεια, όπου ακούμε τον βασιλιά των Φεάκων να λέει τον Οδυσσέα, πες μας που είναι η χώρα σου και εμείς θα σε στείλουμε με τα πλοία μας, τα οποία δεν έχουν κυβερνήτες και θα σε φτάσουν αμέσως. Δηλαδή ήταν πλοία τα οποία πετούσαν. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχαία τεχνολογία. Εγώ πιστεύω ότι γύρισε όλα αυτά τα μέρη η Αργό, αλλά όχι μέσα στη θάλασσα. Υπεράνω της θαλάσσας, πετώντας. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Το Ευρυπίδη είναι μια φράση που βάζει στο στόμα της Μύδιας, καταρώμενη την ώρα που παντρεύτηκε τον Ιάσονα, να λέει «Μακάρι να μην είχε πετάξει εδώ, εννοείται στην Κολχίδα, η Αργό». Και αυτό το πετάξει όμως, η λέξη πετώ, δεν έχει μόνο την έννοια «ύπταμε», έχει και την έννοια, παράδειγμα, το ότι πηγαίνω γρήγορα. Και οπωσδήποτε η Αργό ήταν ένα γοργοτάξιδο πλοίο και πήγε γρήγορα το ταξίδι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, το ελάχιστο που μπορεί να ήταν ένα τύπου hovercraft. Δηλαδή ένα αντικείμενο θα το χαρακτήριζα, ένα σκάφος το οποίο έχει δυνατότητα να ύπταται τη θάλασσα, να είναι επί τη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και υποβρύχιο. Πού το στηρίζω αυτό το πράγμα? Υπάρχουν καταγραφές περί της κατάρας που δίνει η Μύδια στον Ιάσονα, λέγοντάς του ότι μακάρι ποτέ να μην πέταγες πάνω από τη Λιβύη. Το πέταγες, δεν μπορώ να το καταλάβω τίποτα άλλο. Η Λιβύη από αρχαιότητα των χρόνων έρημος ήταν, άρα συνεπώς ή είναι hovercraft ή είναι κάτι που περνάει πάνω, πετάει σαν αεροσκάφος, ένα αέριο ακριβώς. Το πέρασμα από τις συμπληγάδες πέτρες πιθανόν είναι υποβρύχια διέλευση. Ανεξήγητες δυνάμεις στα ιερά τρίγωνα των αρχαίων. Σαφώς υπάρχουν ενεργειακά πεδία πάρα πολλά σε όλες τις σπηλιές μέσα και κυρίως εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο λόφο της Γορίτσας. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ένας καθηγητής αρχαιολογίας ήρθε και έκανε κάποιες έρευνες εδώ πέρα, Αρβανιτόπουλος ονόματι, ανακάλυψε ένα ιερό περίβολο όπου η πύλη του υποστηρίζονταν από πύργους. Μέσα στον περίβολο βρέθηκαν τρεις ναοί, ένας του ακραίο διός, ένας της Ιολκαίας Αρτέμιδος και ένας του Απόλλωνος. Από όσο καταλαβαίνω βεβαίως όλες αυτές τις τοποθεσίες που συναντήσαμε, ο λόφος Γορίτσας, η σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα ή αλλιώς Βαθοσπηλιά και αυτή η περιοχή που αναφέρατε για τον κύριο Αρβανιτόπουλο παρουσιάζουν κάποιον συσχετισμό, όπως παράδειγμα μια ιερή γεωγραφία βασισμένη σε ενεργειακά πεδία ή τοποθεσίες που παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δύναμη? Στο μέρος ακριβώς που βρίσκεται σήμερα χτισμένος ο Βόλος ήταν η αρχαία Ιωλκός. Έρχεται ο Μανιάς με την ιερή γεωγραφία του
να μας πει το εξής, ότι ο Βόλος, δηλαδή η αρχαία Ιωλκός, σχετίζεται με το μαντίο των Δελφών και το μαντίο του Δωδόνης, όπου αυτά τα τρία μέρη δημιουργούν ένα τρίγωνο με κορυφή το μαντίο των Δελφών, ένα ισοσκυλές τρίγωνο. Επίσης, το μαντίο των Δελφών, η Ελευσίνα και ο Βόλος, πάλι με κορυφή το μαντίο των Δελφών, σχηματίζουν και το Βόλο σχηματίζουν ένα πάλι ισοσκυλές τρίγωνο. Και τέλος, το τέταρτο μεγάλο μαντίο, το τέταρτο μεγάλο ιερός χώρος, η Δήλος, έχει και αυτή μια σχέση με τον Βόλο και αποδεικνύει ότι εδώ ήταν η Ιωλκός και με μια πόλη ιστορική όπως είναι η Σπάρτη. Η Σπάρτη λοιπόν σχηματίζει τρίγωνο με τη Δήλο και τον Βόλο, με κορυφή τη Σπάρτη το τρίγωνο γίνεται ισοσκελές. Συνήθως οι τόποι δύναμης δημιουργούν τρίγωνα μεταξύ τους. Είδαμε χθες ότι ο κύριος Νικολάου ανέφερε και σαν σημείο δύναμης απαραπλήσιο με το Λόφο Γορίτσα και το Σούνιο, το Ναό του Ποσειδώνα. Πολύ πιθανόν ευρύτερο τρίγωνο να δημιουργείται με τη Δήλο, που είναι από τους μεγαλύτερους τόπους δύναμης στην Ελλάδα. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή να δημιουργείται το τρίγωνο, σίγουρα με τα βουνά Πέριξ θα πρέπει να δημιουργείται, γιατί εδώ υπήρχε μια εντός αγωγικών τριαδικότητα. Στην περίοδο της αγωναυτικής εκστρατείας ήταν τρεις οι θεότητες τις οποίες λατρεύανε, ο Δίας, η Άρτεμη και ο Απόλλωνας, και υπήρχαν συγκεκριμένοι ναοί. Πιθανόν κάποιο από τους λόφους Πέριξ της περιοχής να έχει απομείνει κάποιο αρχαίο μνημείο, το οποίο και αυτό να σχετίζεται με αυτές τις δύο περιοχές. Πώς λοιπόν δικαιολογείται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συσσόρευση ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τέτοιου είδους αεροσκάφη ή διαστημόπλια? Αυτά τα δικαιολογεί κυρίως το ενδιαφέρον των ξένων για αυτά εδώ τα μέρη. Σαν ψάχνανε μόνο για αρχαιολογικά ευρήματα? Γιατί δεν το κάνανε μέρα και το κάνανε νύχτα? Νύχτα την κάνανε τη δουλειά, νύχτα φύγανε. Νύχτα εγκατασταθήκαμε εδώ. Και νύχτα έφυγαν. Όλα αυτά γίνονται το 1973. Το 1973. Πότε αναχωρήσαν από εδώ πέρα οι γερμανικές αρχαιολογικές σχολές, ας πούμε? Ξέρω ότι έμειναν 4-5 μέρες μόνο. Μόνο? Μόνο. Όταν κάνεις αρχαιολογική ανασκαφή δεν κάθεσαι 4-5 μέρες. Εδώ ήρθαν για συγκεκριμένο λόγο και κάθισαν συγκεκριμένες ημέρες. Τους είδαν δηλαδή να έρχονται να ψάχνουν, παράδειγμα, νύχτα? Να έρχονται να δουλεύουν εδώ πέρα εργάτες, βολιώτες. Αυτό είναι το θέμα, ότι ήρθαν εδώ να δουλέψουν εργάτες βολιώτες. Έχετε κάποια πληροφορία για το αν κάποια ευρήματα που βρήκαν οι Γερμανοί στην εργασία τους στον χώρο αυτό παρέμειναν στην περιοχή του Βόλου ή κάπου στην γύρω περιοχή? Όχι, δεν έχει παραμείνει τίποτα στον Βόλο. Τίποτα απολύτως. Ούτε εδώ ούτε στη Λάρισα, που είναι η έδρα της περιοχής. Υπάρχει βεβαίως ο ισχυρισμός και η φήμη, αν θέλετε, από κάποιους ανθρώπους ότι στο χώρο αυτό στις στοές κάποιοι γερμανικής προελεύσεως, γερμανικής καταγωγής άνθρωποι έψαχναν κάτι και μάλιστα φύγανε, λέει, με κάποια κοντέινερ αγνώστου περιεχομένου. Έχετε ακούσει για τις φήμες αυτές? Καθώς είχαν αναλάβει τη διοίκηση του Βόλου οι Γερμανοί μετά το 43 το Σεπτέμβριο, εγώ ήμουν στο Βόλο εκείνη την εποχή, μικρός βέβαια ήμουν, δεν άκουσα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τέτοια πράγματα, ούτε άκουσα ούτε διάβασα πουθενά. Απέναντίας οι Γερμανοί είχαν αποπειραθεί να σκάψουν τούνελ μέσα στη Γορίτσα με την έννοια να εγκαταστήσουν κανονιοβολία για να προστατεύσουν τον παγαστικό κόλπο και το Βόλο από τυχόν εισβολή των συμμάχων. Αυτά είχα ακούσει και είδα μάλιστα την περιοχή που σκάβαν. Ένα τούνελ είχαν αποπειραθεί να το φτιάξουν εδώ από την περιοχή των Τσιμέντων προς το Βόλο και ένα άλλο από την περιοχή του Βόλου προς τα Τσιμέντα. Τώρα, να σας πω κάτι. Δεν προχωρήσαν, δεν τα φτιάξαν, δεν προλάβαν να τα φτιάξουν. Οι πυραμίδες ανεφοδίαζαν διαστημόπλια? Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο της Αργούς, φαίνεται ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί σαν σημείο ανεφοδιασμού.
Ποια είναι η δική σας εκτίμηση σύμφωνα με τα αρχαιολογικά και με τα ιστορικά όμως, αλλά και μυθολογικά στοιχεία? Κάτι ανάλογο με αυτό που λέτε εσείς, το είχε πει ο Έριχ φον Ντένιγκεν πριν από πάρα πολλά χρόνια για το Μεξικό, σε μια πυραμίδα του Μεξικού. Βέβαια, η αρχαιολογία σήμερα έχει αποδείξει ότι κάτι δεν ισχύει, το οποίο είναι και το βέβαιο και το λογικό. Απλά όλος αυτός ο μύθος κατ' εμέ για τον ανεφοδιασμό του πλοίου του Σαργού στηρίζεται σε ένα εξαίρετο βιβλίο του David Childress, ο οποίος είναι ερασιτέχνης αρχαιολόγος βέβαια, που λέγεται World Creed, το παγκόσμιο πλέγμα. Εκεί πέρα μας λέει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία πάνω στη γη, στα οποία κατά την αρχαιότητα κάποια αεροσκάφη έρχονταν, διαστημόπλια φυσικά, τα οποία δέχονταν την ενέργεια της γης και τη χρησιμοποιούσαν όπως εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα τη βενζίνη. Αυτή είναι η ιδέα η κεντρική από την οποία άντλησαν οι σημερινοί της ομάδας Ε. Μιας και κάνατε αναφορά στις πυραμίδες, εκτιμάτε ότι αυτός ο χώρος, το συγκεκριμένο κτίσμα, μπορεί να σχετίζεται με την πυραμίδα του Ελληνικού ή με τις πυραμίδες γενικότερα στον ελληνικό χώρο και ενδεχομένως και τα δρακόσπιτα που αποτελούν έτσι ένα περίεργο φαινόμενο στην Εύβοια? Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να ενωθεί με το φαινόμενο της πυραμίδας του Ελληνικού και της πυραμίδας της Αίγυπτου, τη μεγάλη. Θα σας πω γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά όλες αυτές οι πυραμίδες στην αρχή είχαν κάποια σύμβολα επάνω τους, όπως το γνωρίζετε. Απλά με το πέρασμα του χρόνου τα σύμβολα αυτά καταστράφηκαν από την επιφάνεια. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα από πολύ μεγάλες αιγυπτιολογικές μελέτες και κυρίως του Alan Gardiner, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αιγυπτιολόγος που πέρασε, ότι σύμβολα όπως είναι αυτό το Ε υπήρχαν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και οπουδήποτε υπήρχαν πυραμίδες. Η πυραμίδα του Ελληνικού, ως προς τη δομή της, δεν έχει καμία διαφορετικότητα από την πυραμίδα της Αιγύπτου, τη μεγάλη. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, πάντα αυτό το σύμβολο είναι ένα σύμβολο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας, η οποία υπήρχε σε μια εποχή από το 3.000 μέχρι το 2.500 κατά εμέ. Εδώ όμως, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για αυτό το βράδυ. Φαντάζομαι ότι ωραία περάσαμε και με την Άννα την Καραμαλή, αλλά και με το θέμα από τις πύλες του Αναξίου με τους αργοναύτες. Να είστε όλοι σας καλά, να έχουμε καλό ξημέρωμα και θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ την ίδια ώρα. Γεια σας.